Μαθηματικές ελπίδες υπάρχουν γιατί έχουμε τρία παιχνίδια. Έχουμε κάνει και το ρεπό μας. Όμως πριν φτάσουμε εκεί, να πω λίγο ότι πιο σημαντικό από αποτέλεσμα ή από παραμονή ή από νίκη είναι η υγεία και θέλω να ευχηθώ να μην έχει κάτι σοβαρό από τους φερειστές της ομάδας μας που αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο, ο οποίος τύπησε σε μια φάση, συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Και προληπτικά πήγε εκεί για κάποιες εξετάσεις γιατί χτύπησε το κεφάλι. Να ευχηθώ εκ μέρους της ομάδας να είναι καλά. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που μου είπατε, ναι, όντως είναι λιγότερες οι πιθανότητες, δυροστεύουν οι πιθανότητες όσο λογιστούμε για τα παιχνίδια, αλλά όσο αναπνέουμε, ελπίζουμε. Κύριε Καγαλέντρη, θεωρείτε ότι ήταν κομβικό το σημείο και το λάθος εκεί του τερματοφύλακα, το κακό διώξιμο θα πω εγώ. Ουσιαστικά έκανε ένα δώρο γκολ στην Ομόνια που έκρινε τον αγώνα. Ναι, είναι κομβικό δεν είναι γιατί είναι στο 10ο λεπτό. Απλά είναι το λάθος του τερματοφύλακα φαίνεται. Γιατί δεν υπάρχει κανείς από πίσω του να κάνει την άμυνα. Ενώ το λάθος επιθετικού, ας πούμε, που χάνει ένα γκολ δεν φαίνεται. Νομίζω ότι ήταν δύο κρύα γκολ. Δηλαδή θα μπορούσαμε να φάει γκολ σε κάποιες άλλες φάσεις ενδεχομένως που ήταν πιο ποδοσφαιρικές, πιο επικίνδυνες. Ήταν δώρα τα γκολ που κάναμε. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι στερήσαμε λίγο στην τελική πάσα ή προσπάθεια γενικότερα. Άρα το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Ήταν πιο ουσιαστική, πιο έμπειρη ομάδα, πιο δυνατή ομάδα η Ομόνια. Και το αποτέλεσμα το κρίνω δίκαιο. Μας έβγε το άγχος του μπαράζ. Μείναμε στην κατηγορία από σήμερα μαθηματικά. Πιστεύω έκανα μια καλή εμφάνιση με κάτω την μπάλα, χωρίς, με όμορφο ποδόσφαιρο, με πολλές ωραίες φάσεις. Αυτά. Ξέραμε είναι δύσκολο μάτς γιατί παίζανε το τελευταίο του χαρτί τα παιδιά. Ξέραμε δύο πράγματα για τα παιδιά. Βγάλαμε την τακτική που κάναμε στην προπόνηση, αυτά που δουλέψαμε. Βγήκε το παιχνίδι, πήραμε τους τρεις πόντους και νικήσαμε. Γιάννη, θεωρείς ότι το παιχνίδι κρίθηκε στο πρώτο γκολ του Πάτου Τσανετάκου που ουσιαστικά ήταν ένα δώρο από τον τερματοφύλακα, έτσι? Εντάξει, σίγουρα βοήθησε για τη συνέχεια, γιατί ξεκλειδώσαμε την άμυνα των αντιπάλων, ζώσαμε τα μέτρα, βγήκαμε στην αντεπίθεση αρκετές φορές και βρήκαμε πολλές φορές την άμυνα ανοργάνωτη. Το παιχνίδι ξεκίνησε να είναι ισορροπημένο, πήραμε τα ενία πολύ γρήγορα. Μετά το πρώτο 15 λεπτό πιστεύω ότι επικρατήσαμε στο γήπεδο. Ήταν ένα καλό παιχνίδι με γρήγορες εναλλαγές. Καταφέραμε και βάλαμε γρήγορα γκολ και έτσι το παιχνίδι μετά δεν νομίζω ότι χρήζει ιδιαίτερης κριτικής. Από εκεί και πέρα εκείνο που θέλω να σταθώ είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ξανά στη Μεσσηνία, γιατί έχω δεθεί και την αγαπάω αυτή την πόλη πάρα πολύ, γιατί εδώ έφτιαξα και το όνομά μου ποδοσφαιρικά. Όσο για την Ομόνια, μ' αρέσει που ξανασχολούμαι και έρχομαι και παίζω στην Ομόνια, μια ιστορική ομάδα που συνδέομαι και πολλά χρόνια και ήμουνα και συμπαίχτης και αδερφική φίλη με τον Πάντο Τζανετάκο. Χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε, αν και είμαστε 40 χρονών, θέλουμε, αγαπάμε το ποδόσφαιρο και εγώ χαίρομαι, είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι κάθε Κυριακή και παίζω ποδόσφαιρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή την ταχύτητα που είχες. Ναι. Παρότι ο αντίπαλος αμυντικός ήταν μπροστά σου 2-3 μέτρα, πέταγες την μπάλα και τον πέρναγες, λες και πέρναγες με τρομερή ταχύτητα χωρίς να σταματήσεις. Είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ εκρηκτικός παίχτης. Είχα μια δυσκολία στο σκοράρισμα, γι' αυτό κιόλας δεν κατάφερα να εδραιωθώ στην Α' Εθνική πολλά χρόνια. Θέλω να κάνω σωστή κριτική στον εαυτό μου. Έπαιξα πολλά χρόνια Β' Εθνική. Έπαιξα 1,5 χρόνο Α' Εθνική. Απλά δεν κατάφερα, δεν ήμουν τόσο γκολτζής όσο θα έπρεπε η ακραία για να κάνει τη μεγάλη καριέρα. Όμως ναι, ήμουν πολύ κριτικός. Είχα πολύ αυτοπεποίθηση σαν παίχτης και με συνδυασμό με την ταχύτητα καταλαβαίνεις ότι το έβγαζα. Μα ήταν κάτι που φαινόταν ουσιαστικά στο γήπεδο και πολλές φορές εκείνη την εποχή, από όσο θυμάμαι, πολλές φορές παίζανε σε σένα από αριστερά. Αν δεν κάνω λάθος, πιο πολλές φορές. Αλήθεια είναι και εμένα με χαροποιεί αυτό που είπες. Που είστε άνθρωποι εδώ που με θυμάστε μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχω φύγει πάρα πολλά χρόνια από την Καλαμάτα και ακόμα περπατάω στην Καλαμάτα για να πιω έναν καφέ και με θυμούνται ακόμα και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί έχω πει ότι όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο επαγγελματικά ευχαρίστησα όλες τις ομάδες, αλλά η πόλη της καρδιάς μου, ομάδας καρδιάς μου ήταν πάντα η Καλαμάτα. Στράτο, και ένα σχόλιο σου θα θέλαμε για την Καλαμάτα. Σίγουρα παρακολουθείς ακόμα τα μεσσηνιακά δρόμενα. Τι βλέπεις για την Καλαμάτα αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, θεωρώ πως η αλλαγή προπονητή την επηρέασε. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να φύγει ο Νίκος Αναστόπουλος. Είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά ο καθένας έχει τους προσωπικούς του λόγους. Από εκεί και πέρα χαίρομαι που τη βλέπω ψηλά
Και εύχομαι πραγματικά να θέσει αυτό το στόχο να ανέβει στην ΑΕθνική. Να είμαστε χαρούμενοι όλοι και εμείς οι παλέμαχοι παίχτες που πέρασαμε αυτήν την ομάδα.